Το χρέος της Γερμανίας στην Ελλάδα, μέρος τέταρτο. Επιπλέον των 600.000 Ελλήνων που πέθαναν στην κατοχή από πείνα, αναφέρω ότι στο τέλος του πολέμου το 75% των παιδιών έπασχε από ασθένειες. Συνέπεια της αποστράγγισης πόρων, πλούτου και ανθρώπων, της ανελευθερίας και της ανέχειας, ήταν οι απεργίες και λαϊκές εξεγέρσεις. Το Σεπτέμβριο του 1942 η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Ελλήνων, ΠΕΑΝ, ανατείναξε κτίριο της φασιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ, Εθνικοσοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση, η οποία στρατολογούσε το σύλλογος. Και έτσι ματέωσε το εγχείρημα στελέχωσης της Ελληνικής Λεγεώνας, η οποία θα πολεμούσε στο πλευρό των Γερμανών. Και αυτό σε αντίθεση με άλλες κατεχόμενες χώρες όπως τη Γαλλία, που έστειλε τη μεραρχία Καρλομάγνος να πολεμήσει το πλευρό των Γερμανών, την Ισπανία, που έστειλε την Κιανή μεραρχία, τη Σκανδιναβία με τη μεραρχία Βίκινγκ και άλλες. Η Ιουλία Μπίμπα, μέλος της ΠΕΑΝ, η οποία διέσχισε την Αθήνα μεταφέροντας τα εκρηκτικά για την ανατίναξη του κτίριου όπου στεγαζόταν η φιλοναζιστική οργάνωση ΕΣΠΟ, εκτελέστηκε στη Γερμανία με απέλεγη. Ο Κώστας Περίκος, αξιωματικός της αεροπορίας και αρχηγός της ΠΕΑΝ, που σχεδίασε και πραγματοποίησε την ανατίναξη του κτιρίου, εκτελέστηκε στην Κεσαριανή. Το Μάρτιο του 1943 η μεγάλη πατριωτική διαδήλωση στην Αθήνα ματέωσε την πολιτική επιστράτευση που ετοίμαζαν οι χιτλερικοί κατακτητές και οι προδότες συνεργάτες τους. Πάνω από 200.000 άνθρωποι με την καθοδήγηση του ΕΑΜ βγήκαν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα όπως «Όχι στην πολιτική επιστράτευση, κανένας Έλληνας εργάτης στα χιτλερικά εργοστάσια». Πρόκειται για ένα ανεπανάληπτο γεγονός σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, η ματέωση της πολιτικής επιστράτευσης στις 10 Μαρτίου του 1943 λόγω της μαζικής λαϊκής αντίδρασης. Θεωρείται αιτία που η δεύτερη κατοχική κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου αντικαταστάθηκε ως ανεπαρκής από τους Γερμανούς με τον Ιωάννη Ράλη τον Απρίλιο του 1943. Η κατοχή συνοδεύτηκε από θηριωδίες και εγκλήματα πολέμου, καθώς οι Γερμανοί εφάρμοσαν την πρακτική των αντιπίνων με μορφή εκτελέσεων και μαζικών σφαγών αμάχων. Εδώ βλέπετε επαγχωνισμό αμάχων πολιτών για παραδειγματισμό στη μέση της Αθήνας. Δύο διαταγές έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στο ελληνικό ολοκαύτωμα. Η πρώτη από τον ίδιο τον Χίτλερ έλεγε «Εάν υπάρχει υπόνοια ότι ένα σπίτι χρησιμοποιείται από την αντίσταση, αυτό πρέπει να πυρπολείται με όλους τους κατοίκους του, ακόμη και αν οι ένικοι δεν είναι μέλη της αντίστασης». Η δεύτερη διαταγή του στρατάρχη Βίλχελμ Κάιτελ όριζε να εκτελούνται για κάθε Γερμανό που σκοτώνεται τουλάχιστον 50 Έλληνες και για κάθε Γερμανό που τραυματίζεται τουλάχιστον 10 Έλληνες. Μια από τις ζημιές που έκανε ο Μεταξάς είναι ότι δεν απελευθέρωσε τους πολιτικούς του κρατούμενους, δηλαδή οι δημοκράτες που είχε φυλακίσει γιατί αμφισβήτησαν τη δικτατορία του. Έτσι, οι Γερμανοί έφερναν καθημερινά με φορτηγά στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής Έλληνες αγωνιστές για εκτέλεση από τις φυλακές. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα γερμανικής θηριωδίας ήταν οι σφαγές σε χωριά της Ελλάδας, με βασανιστήρια και εκτέλεση χιλιάδων γυναικόπαιδων. Διαβάζω απόσπασμα από αμερικανικά αρχεία. Οι Γερμανοί ξεκύλιαζαν εγκυμονούσες γυναίκες, βίαζαν κοπέλες της εκκλησίας, ντουφέκιζαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους και έκαιγαν τα πάντα. Η διδαχή του Υπουργού Προπαγάνδας Γκέμπελς ήταν ότι ο ελληνικός λαός έχει πολλές προσμίξεις και ως εκ τούτου ύπουλο και δόλιο χαρακτήρα. Και αυτή ήταν εντολή γενοκτονίας. Οι ανθρώπινες απώλειες της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου υπολογίζονται σε 770.000 άμαχους, εξ των 40.000 του φεκίστηκαν. Επιπλέον 120.000 κατέληξαν σε στρατόπεδα εξόντωσης και από άνθρωπων ιατρικών πειραμάτων και 105.000 εξ αυτών θανατώθηκαν. Μόνο 15.000 επιβίωσαν. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα έχασε τόσους ανθρώπους, κυρίως άμαχους, άντρες, γυναίκες και παιδιά, όσους έχασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Αγγλία μαζί. Όμως, τη ρωμιοσύνη μην την κλαις, μας λέει ο Γιάννης Ρίτσος. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό, αυτές οι καρδίες δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Κάτω από το χώμα, με στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκοινί.
περιμένουν την ώρα να σημάνουν την Ανάσταση. Το ντουφέκι συνέχεια του χεριού τους, το χέρι τους συνέχεια της ψυχής τους. Συνέπεια των εγκλημάτων πολέμου των Γερμανών ήταν η ένοπλη αντίσταση. Τρεις οι γνωστότερες αντιστασιακές οργανώσεις. Ο Θανάσης Κλάρας, γνωστός ως Άρης Βερουχιώτης, ήταν στέλεχος του ΚΚΕ και ηγέτης του ΕΛΑΣ, του στρατιωτικού σκέλους του ΕΑΜ. Το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, υπήρξε η μαζικότερη αντιστασιακή οργάνωση στην Ελλάδα επικατοχής. Ο Ναπολέων Ζέρβας ήταν ιδρυτής και αντιστασιακός του ΕΔΕΣ, Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, που αργότερα έγινε Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών. Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ο Δημήτριος Ψαρός ήταν συνιδρυτής της Σοσιαλδημοκρατικής Αντιστασιακής Οργάνωσης ΕΚΑ, Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση, και αρχηγός του στρατιωτικού σκέλους Σύνταγμα 542. Να τονίσω ότι η αντίσταση ήταν επίσης προϊόν αυθόρμητων ενεργειών μεμονωμένων πολιτών ή μικρών ομάδων πολιτών. Και επίσης ότι στην ελληνική αντίσταση συμμετείχαν ενεργά και Εγγλέζοι πράκτορες. Η ελληνική αντίσταση στη γερμανική κατοχή θεωρείται από ιστορικούς ως σημαντικό τμήμα του παγκόσμιου αντιφασιστικού πολέμου. Στη Θεσσαλονίκη το 96% των Ελληνοεβραίων κατέληξαν στο στρατόπεδο εξόντωσης του Auschwitz. Ο Max Mertin, σφαγείας των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, είχε καταδικαστεί στην Ελλάδα σε 25 χρόνια φυλάκιση. Όμως το 1959 η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή του Πρεσβύτερου επί βασιλείας Παύλου, και εδώ έρχονται οι δικές μας ευθύνες, πρώτον, εξέδωσε τον Μέρτιν στη Γερμανία με 115 εκατομμύρια μάρκα αποζημίωση, όπου χωρίς να δικαστεί απειλάγει με βούλευμα. Δεύτερον, πέρασε νόμο περί αναστολής διώξεων εγκληματιών πολέμου, ενώ το αντίστοιχα γραφεία Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, ΗΠΑ, Αυστραλία δεν έπαψαν να λειτουργούν μέχρι σήμερα. Και τρίτον, παρέδωσε 800 φακέλους εγκληματιών πολέμου στους Γερμανούς για να δικαστούν, αλλά η δημοκρατική Γερμανία ουδέποτε τους δίκασε. Υπενθυμίζω βέβαια ότι η σύζυγος του βασιλιά Παύλου Φρυδερίκη ήταν μέλος χιτλερικής νεολαίας. Επίσης, να σημειώσω ότι τα 115 εκατομμύρια γερμανικά τότε μάρκα είναι σημερινά 75 εκατομμύρια ευρώ, όταν οι Γερμανοί μας χρωστάνε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, ισοδυναμούν με το 1/10 χιλιοστό του χρέους της Γερμανίας στην Ελλάδα. Η Γερμανία πρέπει να καταλάβει ότι η διαδικασία λύθης προϋποθέτει απόδοση δικαιοσύνης. Η Επιτροπή μας απαρτίζεται από τους οργανισμούς International Hellenic Association, Canadian Hellenic Congress, Hellenic American National Council και Ίδρυμα Δελιβάνη.